καλησπέρα από την κουζίνα του Γκραν Μασούτη στην Καλαμαριά. Χθες ήταν 25η Μαρτίου και μου ήρθε στο νου, μια και είναι μια μέρα αφιερωμένη στον μπακαλιάρο, μια πολύ ωραία συνταγή που εμείς δεν την κάνουμε μόνο 25η Μαρτίου. Την κάνουμε πολύ συχνά γιατί μας αρέσει και γιατί την τρώει όλη η οικογένεια. Θα κάνουμε λοιπόν σήμερα ριγκατόνι με κρέμα μπακαλιάρο. Όχι ο κλασικός μπακαλιάρος όπως είμαστε συνηθισμένοι, κουρκούτι, τηγανισμένος ή πλακί ή με ντοματίνια ή με οτιδήποτε, αλλά λευκός. Ξεκινάμε. Εγώ έχω βάλει στο μάτι μια κατσαρόλα με αλατισμένο νερό να βράζει για τα μακαρόνια μου και άλλη μια ωραία πλάτια κατσαρόλα για να κάνουμε την κρέμα του μπακαλιάρου. Θα ξεκινήσουμε με το κρεμμύδι που θα το κόψουμε σε λεπτές φέτες για να το τσιγαρίσουμε ωραία μέσα. Το θέλουμε να γίνει σε λεπτές φέτες για να τσιγαριστεί ωραία, να καραμελώσει σωστά. Βάζουμε τα κρεμμύδια μέσα. Βάλουμε και λίγο αλατάκι για να βοηθήσουμε το τσιγάρισμα. Ωραία. Τα αφήνουμε εδώ σιγά σιγά να τσιγαριστεί. Και τώρα, πώς θα φτιάξουμε την κρέμα μπακαλιάρου. Θα βάλουμε στην ίδια κατσαρόλα που έχουμε βάλει να τσιγαριστεί το κρεμμυδάκι, θα βάλουμε τον μπακαλιάρο μας φυσικά. Εγώ χρησιμοποιώ κατεψυγμένο μπακαλιάρο Mr. Grand γιατί είναι πάρα πολύ βολικό αρχικά, γιατί δεν θέλει, είναι φιλέτο μπακαλιάρου, δεν έχει δέρμα, δεν έχει κόκαλα. Αρκεί να τον αποψύξεις σωστά και τον μαγειρεύεις κατευθείαν. Είναι πάρα πολύ βολικό γενικότερα, γι' αυτό και το προτιμώ. Τουλάχιστον για αυτή τη συνταγή είναι εξαιρετικό. Για να γίνει γρήγορη η πατάτα και να μην κάτσω πολλή ώρα να μαγειρευτεί, να βράσει, να γίνει σωστά, θα την τρίψω στον τρίφτη μου. Χοντροτριμμένη δηλαδή. Αν θέλουμε και έχουμε πιο πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, μπορούμε να την κόψουμε και σε κύβους. Οι ποσότητες πατάτας και μπακαλιάρου, τουλάχιστον με το μάτι αν θέλετε, πρέπει να είναι περίπου ίδιες. Η πατάτα είναι ουσιαστικά αυτή που θα μας βοηθήσει βράζοντας μέσα στο γάλα να γίνει κρεμμώδης η σάλτσα μας. Ρίχνουμε και την πατάτα μέσα. Να τσιμπήσει και αυτή κάτι της από το τσιγάρισμα. Ωραία, και τώρα θα χοντροκόψουμε τον μπακαλιάρο. Λοιπόν, πώς αποψύχουμε σωστά ένα κατεψυγμένο προϊόν. Από την προηγούμενη μέρα τον βγάζουμε από την κατάψυξη και το βάζουμε στην ψήξη. Φροντίζουμε να μην ξεπαγώσει ένα προϊόν πολύ γρήγορα, γιατί δεν είναι το ιδανικότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις. Οπότε εγώ τον έχω βγάλει μέσα στη σακούλα του και μέσα σε ένα μεγάλο μπολ. Στην ψήξη τον έχω βάλει από το προηγούμενο βράδυ. Βάζουμε και αυτό μέσα στην κατσαρόλα. Να πάρει και μια γύρα και αυτός από το λαδάκι που τσιγαρίζεται εδώ για να πάρει γεύση. Δεν θα προσθέσω άλλο αλάτι, γιατί ο συγκεκριμένος μπακαλιάρος δεν είναι πάρα πολύ αλμυρός, αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Οπότε καλύτερα να είναι λιγότερο στο αλάτι και να προσθέσουμε παρά να βγει αλμυρό και να μην τρώγεται. Λοιπόν, και τώρα θα βάλουμε μέσα το γάλα. Πλήρες γάλα φυσικά. Τόσο ώστε να το καλύψει. Περίπου για την ποσότητα αυτή που σας έχω γράψει στον πίνακα, θέλει περίπου μισό λίτρο γάλα. Τώρα, αν δείτε ότι χρειάζεται και λίγο παραπάνω, εσείς κρατήστε το δίπλα να το προσθέσετε όποτε χρειαστείτε. Και θα βάλουμε μέσα ένα ολόκληρο κλαράκι από δεντρολίβανο. Ταιριάζει πάρα πολύ το μπακαλιάρο. Για να μην αφήσει πολύ έντονη τη μυρωδιά του, θα το βάλουμε ολόκληρο έτσι ώστε μετά να το αφαιρέσουμε και ολόκληρο. Σκεπάζουμε και περιμένουμε να βράσει. Όταν μαλακώσει ο μπακαλιάρος, βράσει δηλαδή και μαλακώσουν και οι πατάτες μας, είναι έτοιμο για να το περάσουμε στο μπλέντερ. Δείτε εδώ, πίσω από τους ατμούς, πώς έχει γίνει κρεμμώδης η σάλτσα μας. Έχω βάλει εδώ στο μεταξύ την πάστα να βράζει. Εγώ έχω βάλει ριγκατόνι. Μπορείτε να βάλετε σκιουφιχτά, μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε άλλο ελληνικό ζυμαρικό και φρέσκο ζυμαρικό αν θέλετε. Όχι να το έχετε κάνει μόνοι σας, ενώ φρέσκο τύπου όπως είναι τα σκιουφιχτά και θα βγει εξίσου ωραίο. Άλλωστε μαγειρεύουμε με ελληνικά προϊόντα όπως μας έχει συνηθίσει τα σούπερ μάρκετ Μασούτης. Εδώ είμαστε έτοιμοι, τα ζυμαρικά βράζουν και πάμε τώρα να μπλεντάρουμε, να κάνουμε την κρέμα μας. Θα βοηθηθώ από το βράβδο μπλέντερ φυσικά, κυρίως γιατί δεν χρειάζεται να το μεταφέρω σε άλλο μπολ, άρα δεν λερώνω πολλά σκεύη. Α, συγγνώμη, πήγα να το μπλεντάρω, χωρίς να έχω αφαιρέσει πρώτα το δεντρολίβανο. Αφαιρούμε το δεντρολίβανο, να το, ένα πιρούνι. Το μαγείρεμα των ζυμαρικών τώρα θα τελειώσει μέσα στην κρέμα του μπακαλιάρου, μέσα στο τηγάνι δηλαδή. Οπότε, κατευθείαν μέσα από την κατσαρόλα, θα τα ρίξουμε εδώ, θα πάρουμε και λίγο από το νεράκι του βρασμού τους, γιατί το άμυλο βοηθάει να δέσει ακόμα περισσότερο η σάλτσα μας. Και ανακατεύουμε. Τελειώνουμε το μαγείρεμά τους εδώ.
Αυτά θα ρουφήξουν όλη την κρέμα και θα γίνει στο σύνολό του ένα πιάτο. Μια φορά το μήνα θα το κάνετε σίγουρα. Το αφήνουμε λίγο ακόμα να τελειώσουν τα ζυμαρικά να μαγειρευτούν σωστά. Εσείς μπορείτε να αγνοήσετε το τελευταίο βήμα που θα σας δείξω, γιατί μπορεί να μην σας αρέσει. Εγώ σας λέω όμως ότι ταιριάζει, οπότε θα σας πρότεινα να το δοκιμάσετε. Να προσθέσετε στο τέλος λίγη λιαστή ντομάτα. Γιατί είναι πολύ ωραίο κρεμώδες το φαγητό μας, όπως είπαμε. Αλλά με τη λιαστή ντομάτα παίρνει αυτό το κάτι τίστο παραπάνω, παίρνει μια όθηση παραπάνω όλο το πιάτο. Το κάνει ακόμα πιο ελληνικό. Λοιπόν, σβήνω και το αφήνω λίγο να ξεκουραστεί και θα πάρουμε 5-6 λιαστές ντομάτες. Θα τις κόψουμε σε λουρίδες. Τις βάζουμε και αυτές μέσα. Και είναι έτοιμο να το βάλουμε στο πιάτο και να τα απολαύσουμε. Εγώ θα τελείωνα με λίγη γραβιέρα από πάνω. Λίγο φρεσκοτριμμένο πιπεράκι και είναι ο πιο λαχταριστός μπακαλιάρος που έχετε δοκιμάσει. Καλή απόλαυση!